Είμαστε σχολή Αριστοτέλους. Οι κάμερες μας περιμένουν εδώ πέρα. Ναι. Δεν είναι ανοιχτά κανένα. Πάρε την κάμερα σε μένα. Ελάτε από εδώ, παιδιά! Τι έγινε, Σταύρο, σε πέρασα για μαθητή. Τάσο, για μαθητές δεν σας κατάλαβα. Καλό αυτό. Καλό. Τι μαθήματα κάνετε εσείς? Αρχαία, κάνετε. Και αυτή αρχαία κάνετε. Βέβαια ήταν η φυσική τους γλώσσα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, κάνανε ποίηση, Όμηρο. Κάνανε τους δραματικούς ποιητές, Ευρυπίδη, αγαπημένους του Αλεξάνδρου, Σοφοκλή, Εσχύλο και τα κάνανε ρητορική και πολιτική. Κάνανε βεβαίως μαθηματικά, φυσική και κυρίως βιολογία και φυτολογία, την οποία ειδικευόταν ιδιαίτερα ο Θεόφωνος. Κάνανε όμως και ρητορική, κάνανε και πώς να διηγήσει τους ανθρώπους. Και βεβαίως πρέπει να φανταστούμε ότι κάνανε σίγουρα γυμναστική, αρκετή γυμναστική και πάρα πολλά μαθήματα σχετικά με τον πόλεμο. Ίσως αυτά δεν θα έκανα αυτό το ίδιο. Συμφωνεί. Ο Αλέκτορος έκανε 2 χρόνια εδώ πέρα μόλις, από το 342 ως το 340, γιατί αμέσως μετά ο Φίλιππος έφυγε να πάει να πολεμήσει το Βυζάντιο την και εκεί πέρα στην περιοχή της Μικράς Ασίας και της μάλλον του Ελισπόννου και έπρεπε να γίνει κάποιος όχι βασιλιάς, αυτό ήταν ο Αλέκτορος. Οι υπόλοιποι μαθητές του έμειναν εδώ πέρα. Οι μαθητές δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους είχε, ξέρουμε μάλλον ότι είχε τον Ιφαιστείωνα, τον καλύτερό του φίλο, τον Πτολεμαίο, τον Σόλεστο, τον Λεωνάτο, έναν άλλον Μαρτία και κάποιους ακόμα που λένε ότι ήταν τους μαθητές Γιατί είναι σημαντική η παρουσία σας εδώ σήμερα. Πρώτον, διότι κάθεστε σε ένα μέρος, ακριβώς κάθεστε σε ένα μέρος που πιθανώς κάθεστε ο ίδιος ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης. Εντάξει, αν δεν ζεσταίνετε ή αν δεν το νιώθετε, σκεφτείτε το πραγματικά ότι έχει γίνει. Εντάξει.